να δούμε, έχετε νερό. Όχι. Πρωτοχρονιά χωρί νερό έκαναν αρκετέ οικογένειε στην περιοχή των Βασιλιών, καθώ οι βρύσε των σπιτιών του δεν έτρεχαν ούτε στα άλλα νερού. Δεν τρέχει βρύση, ναι, δεν έχουμε νερό. Μια εβδομάδα. Οι γιορτινέ μέρε ήταν, πρέπει να, πρέπει ο κόσμο νερό. Όμω δεν είχε νερό. Τα προβλήματα είναι συχνά στην περιοχή σα. Ε? Πολύ συχνά. Είναι πρόβλημα. Όταν δεν έχει νερό, είναι πρόβλημα. Στο σπίτι μέσα, θέλει να πει το πιάτο, σου θέλει να κάνει τα ρούχα στο το ένα, το άλλο, να κάνει ένα μπάνιο. Αυτά όλα. Πώ. πώς, πώς χωρί νερό. Υπάρχει πρόβλημα στη μία γεώτρηση είναι, είναι εκτός... Ναι, ακριβώ είναι εκτό λειτουργία η γιότρηση ναι. και πρέπει αυτή η μια γιότρηση που είναι στα 470-400 μέτρα βάθο. Υπάρχει ειδικό εργολάβο ο οποίο την τη βγάζει για να την ελέγξουμε. Όσοι έχουν δεξαμενέ δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, ωστόσο αρκετοί δημότε δεν έχουν νερό από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν οικίε στην περιοχή τη Λοφούπολη. Ο αδερφή μου είχε κοπεί δύο μέρε να πάρει και πίτρε από το ΔΕΙΑ και της είπαν ότι έχει διακοπή διότι θα το κόβω με το νερό, διότι υπάρχει λίγο νερό, δεν μα φτάνει. Και θα το κόβω από εδώ και πέρα. Αυτό το πράγμα έμαθα να την μου. Άλλοι παίρνουν δύο-τρει φορέ τη βδομάδα και άλλοι κάνουν 15 μέρε. Αυτοί οι δυο βγάζουν νερό για ίδρυψη. Ε, αρκετό, εντάξει, βολεύεται ο κόσμο. Άμα πάθει ζημιά όμω, όντω επειδή έχει μεγάλο βάδο, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να φτιαχτεί. Αργούνε. Άμα πάθει ζημιά, μένει, μένει ο τόπο εδώ πέρα και άλλη φορά. Έχει μείνει τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρί νερό. Και δουλεύει μόνο μία. Οι υπόλοιπε, ο Δήμο, ο Ιδεγιάη, ούτε το σε δίνει σημασία. Μόνο μα εμπάνει, μόνο χρέη να πληρώνουμε. Έτσι, εγώ έχω, είμαστε δύο άτομα στο σπίτι και έχω 500 ευρώ νερό. Από τι δύο γεωτρήσει, η μία έχει βγει εκτό στην περιοχή του Γιούχτα, όπω δηλώνει ο Γιώργο Βουρεξάκη, ο οποίο εκτιμά ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί τι προσεχείς ημέρες με τη ΔΕΙΑ να σχεδιάζει και τρίτη γεώτρηση στην περιοχή του Γιούχτα. Εμεί θέλουμε τη γεώτρηση όχι μόνο να βοηθάει λίγο το καλοκαίρι, και σαν εναλλακτική στην περίπτωση που είχαμε ζημιέ. Είχε κολλήσει τότε δικαστικά το δηλαδή ότι προσφύγει ο, ο Δήμος Δήμο Αρχανών στο δικαστήριο. Mm. Ε, Εμεί φέτο την κάνουμε τη γιορτή mm. mm. αυτή. Mm. Ότι ήταν χώρο ήταν διοικητικά που δεν ήταν διοικητικά, ήταν στον. Δήμο Αρχανών στην Ρωσία. Δεν είναι. Mm. Αλλά πραγματικά βλέπετε ότι κάποια πράγματα χρειάζεται βοήθεια. Δεν γίνεται. Εξαρτάται από τον καιρό, δεν έβρεξε φέτο καθόλου. Έχει κάνει πέντε πόντου νερό, mm. Mm. Πού θα βρεθούν mm. τα νερά στα χωριά μα, στο Ηράκλειο, παντού που θα βρεθούν τόσα νερά. Με φόντο τι αποκαρδιωτικέ εικόνε, το φράγμα Ποσελέμι, το οποίο περιέχει 3.200.000 κυβικά νερού, ο πρόεδρο τη ΔΕΗΑΙ αναφέρθηκε στο σχεδιασμό, ο οποίο θα σε εφαρμογή από τον Απρίλιο, στην περίπτωση που δεν γεμίσει με νερό το φράγμα Ποσελέμι. Συνολικά θα ενεργοποιηθούν 97 γεωτρήσεις, ενώ θα υπάρχει και έλλειμμα νερού 2 εκατομμυρίων κυβικών είχαμε κανονίσει μέχρι το Δεκέμβρη, μάλλον υπολογίζαμε μέχρι το Δεκέμβρη το νερό να φτάσει. Κάναμε οικονομία, θα φτάσει ακόμα κανένα δύο μήνε. Αλλά το πρόβλημα θα είναι μείζον μετά τον Απρίλιο, αν δεν βρέξει. Όλε οι γεωτρήσει που υπάρχουν θα είναι σε ενεργεία και πάλι το νερό αυτό θα έχουμε ένα έλλειμμα περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά. θα έχουμε ένα έλλειμμα. διότι να ξέρετε ότι από τον Αποσελέμι πέραμε περίπου 1200 κυβικά την ώρα. 1000, 1100, 1200. Τώρα πέραμε 300, 350.